Η στάση της Μαρίνας την βάζει στο στόχαστρο. Δεν θέλω καν να την κοιτάω. Δεν μπορώ να την κοιτάξω στα μάτια. Με αηδιάζει αυτός ο άνθρωπος. Η Μαρίνα ήταν που ήρθε στο δωμάτιο και είπε να μιλήσουμε στον Παναγιώτη για την διπροσωπεία της Αναστασίας. Και ήταν η μόνη που δεν μίλησε μπροστά του. Προκειμένου να φτάσει εκεί που θέλει, θα μας πατήσει όλες. Και μετά έλεγε εμένα πιόνι. Τα επερχόμενα φιδάκια μας είναι η Μαρίνα, η Ραφαέλα και η Βίβια. Ένας αγώνας κοπηλασίας καταλήγει σε ναυάγιο για τη Χριστίνα. Έρη, πιο γρήγορα. Θα διατηλίζουμε. Είναι αφού είστε άχρηστες. Τον χαρακτηρισμό άχρηστες δεν θέλω να τον ακούω. Έλα καμάρι μου. Της έχω μιλήσει για τους τρόπους της και νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση πρέπει να την ξανακάνω. Η Νικολέτα βλέπει και πάλι τις πιθανότητες της Μαρίνας να κερδίσει τον Παναγιώτη, να βρίσκονται στα ύψη. Η Νικολέτα ξανασχολείται για άλλη μια φορά μαζί μου. Ας της πει κάποιος ότι δεν με ενδιαφέρει κανένας άλλος εδώ μέσα εκτός από τον Παναγιώτη. Νικόλ, φύγε! Μπορείς να φύγεις απλώς. Φύγε, σχόλα, Νικόλ. Η Μαρίνα είναι όλη την ώρα κολλημένη πάνω του. Αν αυτό δεν είναι ποίηση, τότε τι.